Θα καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Αμπατζά, τον πρόεδρο του ΟΣΕΘ, στο συγκοινωνιακό έργο, έτσι, του οργανισμού. Καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά την φετινή σεζόν και ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους πολυάριθμους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Αυτό που χαίρομαι ως προς την επιλογή είναι ότι έβαλαν έναν νέο άνθρωπο σε μια τέτοια θέση. Έτσι και λίγο, πώς θα το πω, συμπαράσταση. Ναι, αλήθεια. Αυτό αλληλεγγύη τη νέα γενιά. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εντάξει, εσείς το λέτε αυτό, εγώ δεν θα το σχολιάσω. Όχι, γι' αυτό το κάνω και ως σχόλιο δικό μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχετε αναλάβει τον καινούριο σας, ένα σας, το οποίο τέλος πάντων υπήρχε. Τον καινούριο οργανισμό, τον εποπτικό, τον σχεδιαστικό, τον συνολικό, τον οργανισμό Ομπρέλα, τον νεοσύστατο οργανισμό του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης, που επιτρέψτε μου κύριε Κρινή να πω ότι εντάξει, ο σας ήταν μια άλλη ιστορία, ανήκει στο παρελθόν, την παρακαταθήκη του τη θετική όσο αυτή υπάρχει εμείς θα την πάμε παραπέρα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλάμε πλέον για τον νέο οργανισμό στα πρότυπα των οργανισμών των συνολικών, στα πρότυπα του ΑΣΑΛΑ και οργανισμών που βρίσκονται στην Ευρώπη και κυριαρχούν συγκοινωνιακά. Αυτός είναι ο νέος οργανισμός. Στην πλήρη του ανάπτυξη η πόλη θα μιλάει για αυτό για πολλά χρόνια ανεξαρτήτως με τη δικιά μας την παρουσία. Και νομίζω ότι εμείς θα είμαστε αυτή η διοίκηση, αυτός είναι και ο σκοπός μας. Γι' αυτό παλεύουμε από την πρώτη στιγμή, με αντίξωες συνθήκες, χωρίς υπηρεσιακή δομή, με ένα μοντέλο που δεν έχει προηγούμενο. Στην πραγματικότητα, όταν απευθυνόμαστε στις υπηρεσίες των Υπουργείων που σχετιζόμαστε και πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες, γιατί είμαστε ένας οργανισμός του δημοσίου, μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, μας λένε ότι δεν υπάρχει μοντέλο άλλο. Και το στείλουμε από την αρχή. Έτσι, αυτό έχει προφανώς τις δυσκολίες του. Είναι προφανείς οι δυσκολίες, αλλά έχει και τη χαρά της δημιουργίας που όταν θα ολοκληρωθούν αυτά τα γραφειοκρατικά που είμαστε στη θέση τώρα να πούμε ότι είμαστε στο τέλος αυτής της αρχής, θα μπούμε βαθιά στο συγκοινωνιακό αντικείμενο που ήδη έχουμε μπει, έχουμε δώσει το στίγμα μας, το πώς θέλουμε να κινηθούμε, αλλά και περαιτέρω τους στρατηγικούς μας στόχους που θα έχουμε ενδεχομένως την ευκαιρία να τους θέσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Αυτό που θέλω να γνωρίσουμε στον κόσμο είναι ότι επειδή συζητάμε πάρα πολύ για τον ΟΑΣΤ και απαντά η διοίκηση του ΟΑΣΤ για το μεταφορικό έργο, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και το σχεδιασμό συνολικά, όχι μόνο το μεταφορικό έργο, δηλαδή τα λεωφορεία, αλλά και το μετρό και τα λοιπά, όλο ο συγκοινωνικός χάρτης της πόλης θα σχεδιαστεί από εσάς, από δικό σας οργανισμό. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Γι' αυτό λέτε ότι στο μέλλον θα μιλάτε μόνο για αυτόν τον οργανισμό, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε, να το καταλάβουμε και να το εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί είναι ένα καινούργιο πράγμα, μια καινούργια διαδικασία και οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις. Ο Οργανισμός Αστικού Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο γνωστός μας ο ΟΑΣΤ, αυτή τη στιγμή είναι σε μεταβατικό στάδιο, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι ένας οργανισμός υπό εκαθάριση, εν λειτουργία. Συνεχίζει βεβαίως να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο των λεωφορείων της πόλης. Για μας, για τον ΟΣΕΘ, έχουμε από τον νόμο την αρμοδιότητα της εποπτείας, του σχεδιασμού και συνολικά και των εισηγήσεων, επιθεμάτων κομίστρου, επιθεμάτων μετρό. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν ολοκληρωθεί η εκαθάριση του ΟΑΣΤ, θα δημιουργηθεί η λεγόμενη Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης, η ΑΣΥΘ, αυτή που γνωρίζουμε από τον νόμο. Αυτή θα είναι η θυγατρική της μητρικής πια ΟΣΕΘ, της δικιάς μας, του δικού μας οργανισμού και ασφαλώς θα περιλαμβάνει πέρα από τα λεωφορεία και το μετρό που είναι μια πραγματικότητα πλέον για την πόλη. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και γνωρίζουμε ότι το 2019 θα πραγματοποιούνται δοκιμαστικά δρομολόγια. Όταν λοιπόν το μετρό από κατασκευαστικό έργο γίνει συγκοινωνιακό έργο, θα ενταχθεί στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, όπως βεβαίως και άλλα μέσα που θέλουμε να δούμε εάν μπορεί αυτή η πόλη να σηκώσει και γι' αυτό θα σας πω στο η συνέχεια τι σχεδιάζουμε. Θα πάμε στο σχεδιασμό γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει τι γίνεται με τα δρομολόγια και ο λόγος που κάνουμε μια μικρή εισαγωγή λίγο με τον κύριο Μπατζένη για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.
τι ακριβώς συζητάμε. Γιατί από πού θα πάει ένα λεωφορείο, από πού θα ξεκινήσει και από πού θα τερματίσει, δεν το αποφασίζουν οι κύριοι που βρίσκονται στην Παπαναστασία, επειδή βλέπουμε το πλάνο τώρα, γι' αυτό το αναφέρω. Το αποφασίζει ο κύριος που βρίσκεται εδώ. Να μια φορά και από εμάς να τραβήξετε πλάνα για να βάζετε τα δικά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Δεν θα κάνω καμία ερώτηση για το ΣΑΣΤ. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι γνώμη να συζητάμε. Αλλά πρέπει να συμβεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί θα συζητάμε όλο ένα και περισσότερο και είναι κάτι που θα σας. Είναι ένας πονοκέφαλος ο νέος σχεδιασμός. Γιατί γνωρίζουμε ότι η συγκοινωνία είναι κάτι λαϊκό. Είναι κάτι το οποίο έχει λαϊκό αίρεσμα. Έχει ψήφους. Έχει. Το βιώσαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα πολύ. Ακριβώς. Άρα σημαίνει ότι έχετε πολύ δύσκολο έργο. Κοιτάξτε, εμείς για τα δύσκολα μπήκαμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά το βλέπουμε και λίγο, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, αλλά και όλοι μας εκεί στον ΟΣΕΘ, το ορθολογικοποιούμε λίγο τη δυσκολία αυτή, την ένταση αυτή, την απέτηση αυτή. Και λέμε τι. Λέμε ότι όποιες παρεμβάσεις θέλουμε να κάνουμε, θα τις κάνουμε με τον εξής τρόπο. Θα απευθυνθούμε στην τοπική κοινωνία, θα απευθυνθούμε στο Σωματείο Εργαζομένου του ΟΑΣΤ, φυσικά και στον ίδιο τον ΟΑΣΤ. Από ένα αρχικό στάδιο. Και οι όποιες παρεμβάσεις που ήδη γίνονται, που ήδη έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε με αποφάσεις όπως περιγράψατε πριν στον κόσμο για να καταλάβει, γίνονται με αυτή τη διαδικασία. Ή εν πάση περιπτώσει αυτή τη διαδικασία την έχουμε θέσει ως μια διαδικασία αρχής πάνω στην οποία θέλουμε να πατήσουμε και θέλουμε αυτή τη διαδικασία να την βελτιώνουμε συνεχώς. Δεν θέλουμε οι όποιες παρεμβάσεις μας ούτε να ευνηδιάζουν την τοπική κοινωνία, ούτε τους Δήμους, ούτε και τους πολίτες. Επίσης, θέλουμε να αντιστοιχούν στις νομοθετικές προβλέψεις και στις προβλέψεις που αφορούν τους εργαζομένους, που εν πάση περιπτώσει τους εργαζομένους του άσθενο, τους οδηγούς, τους σταθμάρχες και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, που σε κάθε περίπτωση είναι και αυτοί που υλοποιούν μία δικιά μας απόφαση, μία δικιά μας διρεκτίβα που προκύπτει από αυτή την διαβούλευση. Αυτή τη διαδικασία την έχουμε επιλέξει και την έχουμε επιλέξει ακριβώς γιατί από την πρώτη στιγμή, κύριε Γκρινή, είπαμε ότι εμείς θέλουμε οι παρεμβάσεις μας να είναι θετικές, να είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό και θέλουμε αυτές οι παρεμβάσεις να είναι και κτήμα της πόλης. Βεβαίως και λάθη θα γίνουν και παραλήψεις θα υπάρξουν και βελτιώσεις θα μπορούμε να κάνουμε μετά τις παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε για να ακούμε και να βελτιωνόμαστε. Επειδή δέχομαι ερωτήματα, θα τα θέσω τα ερωτήματά σας, αλλά μην ρωτάτε το αν θα καταργηθεί μια γραμμή ή αν θα αλλάξει κάποια άλλη, θα δημιουργηθεί κάποια άλλη. Αυτό είναι πολύ νωρίς να το συζητήσουμε γιατί ο σχεδιασμός δεν έχει ξεκινήσει καν. Από την άλλη. Σε κάποιες περιπτώσεις πάντως μπορεί να είμαστε όρημοι και να απαντήσουμε. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άρα μπορώ να ρωτήσω για δρομολόγια και γραμμές. Γιατί για όχι. Κάποια πράγματα. Όχι, okay, εντάξει, όχι, εφόσον μου το λέτε, ναι. Αν είμαστε όρημοι, πάντα έχουμε αυτή την αρχή εμείς. Αυτό λέω, δεν ήξερα να στέλνω. Λέμε και μετά να κάνουμε. Ωραία. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε ίσως να έχουμε έναν αρχικό σχεδιασμό. Πάρα πολύ ωραία. Έχει αναφέρει η διοίκηση του ΟΑΣΤ ότι σε ένα με ένα μισή μήνα, το είχε πει πριν από λίγο καιρό, νομίζω, ο κ. Παπάς, θα υπάρχει μια πρώτη μελέτη για τα δρομολόγια. Αυτό έχει καμία σχέση με το συνολικό σχεδιασμό. Γιατί... Δεν ξέρω αν το σε ποια αφορμή το είπε ή δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς έτσι. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι με το νέο έτος και ήδη αυτό ξεκίνησε θα παρεμβαίνουμε με αναδιατάξεις, αναδιαμορφώσεις λεωφοριακών γραμμών ως ΟΣΕΘ. Αυτό θα γίνεται με τη διαδικασία που σας εξήγησα πριν, είτε θα ξεκινάει με μια πρόταση από τον ΟΑΣΤ, είτε αυτοτελώς πρωτόλια από το δικό μας οργανισμό, από τους κοινωνιολόγους μας και τους συνεργάτες μας, είτε από άλλες πηγές, από αιτήματα πολιτών, δήμων που έχουν συσσωρευτεί κατά το παρελθόν και θα ξεκινάμε μια διαδικασία διαβούλευσης, μελέτης και εν τέλει μιας απόφασης ενός σχεδίου που θα υλοποιείται. Ο οργανισμός έχει στελεχωθεί. Ο οργανισμός βρέθηκε απολύτως υποστελεχωμένος, βρέθηκε με ένα πρόβλημα το οποίο ήταν γνωστό σε σχέση με τους συμβασιούχους. Είμαστε πάρα πολύ κοντά μετά και τις τελευταίες αποφάσεις που πήραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να το λύσουμε με τρόπο νόμιμο, ουσιαστικό και να στελεχωθούμε και πάλι εκ νέου. Βέβαια δεν έχουμε μείνει τελείως, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Νομίζω είμαστε πολύ κοντά στη στελέχωση αυτή και επιπλέον έχουμε και τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα τρέξουν γρήγορα τα προγράμματα της κινητικότητας, των μετατάξεων, των αποσπάσεων ώστε ο Οργανισμός Κοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης μέσα στο 2018
να είναι ένας στελεχωμένος οργανισμός. Τώρα, κύριε Πατσά, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, σε πολύ σύντομο πλέον χρονικό διάστημα θα έχουμε τη λειτουργία του μετρό. Άρα, υπάρχει λόγος να γίνουν κάποιες βασικές αλλαγές, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, μια συνολική αλλαγή, ένα συνολικό ανασχεδιασμό πριν να έχουμε το μετρό. Όχι. Τη στιγμή που όταν θα έχουμε το μετρό θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν όλες οι γραμμές, είναι πάρα πολύ λογικό. Να το κάνουμε, να το πάμε από το τέλος να ξεκινήσω. Πάμε. Αυτό που έχουμε πει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το κάνουμε το αμέσως, εντός του 2018, ενδεχομένως από την άνοιξη ή το καλοκαίρι, είναι να αναθέσουμε μια μελέτη. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς αρκετά νωρίτερα από το 20 που θα τρέχει η γραμμή. Θα θέσουμε μια μελέτη λοιπόν που θα εμπλέξει και όλους τους φορείς της πόλης. Θα θέλουμε να το ανοίξουμε αυτό στους δήμους, στα πανεπιστήμια, στο πανεπιστήμιο, στην επιστημονική κοινότητα, όπου αυτή η μελέτη να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιαθωθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων όταν θα έχουμε στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, με δεδομένο μάλλον στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, τη βασική γραμμή του μετρό. Με βάση λοιπόν αυτό θα υπάρξει μια μελέτη. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί τα λεωφορεία, τα δρομολόγια που κάνουν τώρα, να κάνουν τα ίδια δρομολόγια. Προφανώς. Και όταν θα έχουμε τη βασική γραμμή στο στάδιο της εξέλιξής του, της κλιμάκωσής της και αυτή, γιατί ξέρετε ότι πρώτα θα είναι από το Συντριβάνι μέχρι τη Νέα Ελβετία, μετά θα μπει και το υπόλοιπο λόγω των καθυστερήσεων. Θα μπει Καλαμαριά και μετά θα μπει το. Ναι, λόγω των καθυστερήσεων στους δύο σταθμούς Βενιζέλου και Αγίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτή τη μελέτη, η οποία είναι βασική και η οποία θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Θα μας οδηγήσει ενώ συνολικά σαν πόλη και σαν συγκοινωνιακό χάρτη Θεσσαλονίκης. Τώρα, περνάνε πολλά λεωφορεία μέσα από το κέντρο σήμερα, τα οποία δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνουν το κέντρο. Και τώρα ακόμα εμείς η διάθεση δικιά μας είναι να αποφορτίσουμε το κέντρο και την Εγνατία από αυτό το τρενάκι που βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει, και η διοίκηση του ΟΑΣ το έχει πει και εμείς συμφωνούμε πολύ σε αυτό ως εποπτεύων φορέας και ως σχεδιαστικός και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Μέχρι λοιπόν τότε εμείς έχουμε πει ότι θα επιλέξουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που δεν θα αποσυντονίζουν την διαδικασία της συγκοινωνίας στην πόλη, αλλά θα μπορούν να εξοικονομούν πόρους ανθρώπινους και τεχνικούς, αντιλαμβάνεστε τι λέω, και να κάνω έξω εδώ μια παρένθεση και να πω και στον κόσμο που μας ακούει, που το γνωρίζει, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, κύριε Κρινή, ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο παραμένει πολύ σφιχτό, πολύ στενό. Οι ανθρώπινοι πόροι και οι τεχνικοί πόροι, δηλαδή και οι εργαζόμενοι και οι οδηγοί και τα λεωφορεία, είναι λίγα. Δεν είναι αυτά που έχει ανάγκη η πόλη και υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό, γιατί συνέβη. Ενδεχομένως να το κουβεντιάζαμε παλιότερα, δεν θα το ξανακουβεντιάσουμε. Έχει χιλιοϋποθεί από όλους, οπότε. Έχει χιλιοϋποθεί, εγώ δεν θα μπω σε αυτή. Απλά πρέπει να βελτιωθεί όμως αυτή η κατάσταση. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν να αναφέρομαι πάλι στο παρελθόν. Είπαμε τι είπαμε, τώρα είμαστε εμείς εδώ και είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις. Και ξέρετε ότι είναι εύκολο να αναφέρεσαι συνέχεια στο παρελθόν, να λες για τα λάθη, για τις αβελτηρίες, για αυτά που κληρονόμησες. Γνωστά είναι αυτά. Γι' αυτό και έγινε και ο νόμος. Γνωστά είναι αυτό. Γι' αυτό και έγινε και ο νόμος. Και ο νόμος έγινε ακριβώς για να σωθεί η συγκοινωνία στην πόλη, και αυτό και έκανε. Γιατί σε εκείνη τη χρονική στιγμή, το ξέρετε καλά και εσείς και αυτοί που μας ακούνε, ενδεχομένως ήταν υποκατάρρευση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παρόν. Να πάμε στο παρόν. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, αποδυναμώνεται λίγο και το επιχείρημα του παρελθόντος που λέτε και συμφωνώ. Γιατί πλέον όταν είσαι 1,5, 2 χρόνια στη διοίκηση, όχι προσωπικά. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Μετά η ευθύνη αρχίζει και έρχεται και λέει: ναι, ρε μεγάλε, εσύ τι κάνεις. Αλήθεια είναι αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι εμείς τουλάχιστον. Εγώ προσωπικά που σας μιλάω, σας το λέω με ειλικρίνεια, ότι δεν θέλω να μπω στον πειρασμό. Γι' αυτό σας είπα και για το ΣΑΣ, δεν πρέπει να κάνω καμία ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα στον πειρασμό. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις στη θετική κατεύθυνση με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Χωρίς ευνηδιασμούς, χωρίς να αποσυντονίζουμε. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι δημοτικοί άρχοντες αλλά και οι πολίτες ότι. Να το πω αλλιώς. Οποιαδήποτε αλλαγή ενοχλεί. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι υπάρχει μία εδρεωμένη νοοτροπία που είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξουμε, κύριε Κρινή. Ναι, γιατί είναι πολλές δεκαετίες. Είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξουμε. Εμείς παρόλα αυτά θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε. Θέλουμε να είμαστε στην κατεύθυνση της μετεπιβίβασης. Θέλουμε να είμαστε στην εξοικονόμηση δρομολογίων. Θέλουμε να αποσυμφορήσουμε το κέντρο από τις πολλές ενδεχομένως περιττές που συμπίπτουν γραμμές, και αυτή είναι μια κατεύθυνση
που έχουμε δώσει και σαν διοίκηση, αλλά και που συμμεριζόμαστε και συγκοινωνιακά και επιστημονικά και νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει λύσεις. Αυτό ξέρετε ότι από το σχεδιασμό και τη θεωρία στην πράξη έχει μια απόσταση, την οποία απόσταση και θα καλύψουμε. Ήδη κάποιες παρεμβάσεις με την γραμμή των ΤΕΗ που υπήρχε πρόβλημα έγιναν με το 83. Με το 83 είχαμε και την ευκαιρία χθες να τα πούμε με τον Δήμαρχο Λαγκαδά σε ένα πολύ καλό κλίμα. Τι κάναμε λοιπόν, να δίνετε μια αφορμή. Το 83 ήταν μια σχεδιάστηκε ως μια γραμμή εξπρες. Όταν αναλάβαμε, ή εν πάση περιπτώσει λίγο μετά, διαπιστώσαμε ότι μόνο εξπρες γραμμή δεν ήταν. Είχε παραπάνω στάσεις από αυτές που έχουν οι γραμμές που περνάνε από όλα τα σημεία. Τι κάναμε λοιπόν εμείς, δώσαμε μια κατεύθυνση στους κοινωνιολόγους μας να μας φέρουν μια μελέτη για να αποκτήσει ξανά η γραμμή αυτή το χαρακτήρα εξπρες. Ήρθαμε σε διαβούλευση με τον Δήμο Λαγκαδά, συζητήσαμε με τους συνεργάτες εκεί του Δημάρχου και καταλήξαμε σε μια απόφαση την οποία υλοποιείται από 1η Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα, ξέρετε, αυτές τις 10 μέρες, αυτές τις 3 μέρες είναι ότι υπάρχει βελτίωση ως προς το δρομολόγιο της τάξης των 12 λεπτών και σε ποσοστό αυτό ξεπερνάει και το 15%. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ενδεχομένως για κάποιες στάσεις που κόπηκαν. Mm-hmm. Ο κόσμος, ξέρετε, συνηθίζει να διαμαρτύρεται. Θέλει το λεωφορείο να περνάει κάτω από το σπίτι του, να περνάει σε όλες τις στάσεις. Όμως, εγώ καλώ τους συμπολίτες μας εκεί να δούνε αυτή την παρέμβασή μας ως μια θετική παρέμβαση, ως μια παρέμβαση που θέλει να τους φέρει από το Λαγκαδά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γρηγορότερα και πιο αξιόπιστα. Δηλαδή να ξέρει πόση ώρα θα κάνει. Άρα υπάρχει μείωση του χρόνου με στοιχεία από την τηλεματική, τα οποία είναι σημερινά και τις προηγούμενες μέρες που εφαρμόζεται και σας λέω ότι είναι μια σημαντική μείωση. Είναι της τάξης των 10 με 12 λεπτών και της τάξης. Ο Δήμαρχος είναι ευχαριστημένος. Ως προς αυτό, ναι, είναι ευχαριστημένος. Βεβαίως τα προβλήματα του Λαγκαδά, τα συγκοινωνιακά, τα οποία τη χάνει να τα γνωρίζω και λόγω καταγωγής από την περιοχή, από εκεί, από την Όσα, να το πούμε και αυτό. Είναι πολλά, είναι συσσωρευμένα. Είναι χρόνια. Προφανώς. Δεν δημιουργήθηκαν προχθές. Και ο Δήμαρχος, βεβαίως, και ο κάθε Δήμαρχος έχει δικαίωμα και έχει υποχρέωση, θα έλεγα, πέρα από δικαίωμα, να συνεχίζει να πιέζει για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες του. Αλλήμον αν ήταν διαφορετικά. Τα οποία, βεβαίως, προβλήματα είναι συνολικά, όπως σας είπα, είναι χρονίζοντα και συσσωρευμένα και θα θέλουμε να το δούμε και αυτό στη συνέχεια του. Άρα, θα πάμε σε μια συνολική μελέτη ανασχεδιασμού των δρομολογίων που θα υλοποιηθεί με την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι το συνολικό. Παρεμβάσεις όπως αυτές που περιγράφετε θα γίνονται. Θα γίνονται συνέχεια και όταν θα είναι όρημα τα πράγματα θα υπάρχουν και αποφάσεις όπως αυτές. Και άλλες αποφάσεις υπάρχουν και σε άλλα. Και σε άλλες λεωφορείες γραμμές. Έχω στο κάτω παράθυρο τον κύριο Δανιλίδη. Τον βλέπω, είναι και... Λοιπόν, τον είχα την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή και τα συζητούσαμε. Δεν αναφέρθηκε φυσικά σε εσάς, αναφέρθηκε στη διοίκηση του οργανισμού. Όταν θα γίνει ένας σχεδιασμός, επόμενο δεν είναι, και δεν αναφέρομαι στη γραμμή 25, κάποια να καταργηθούν ή να δημιουργηθούν νέες γραμμές ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος. Γιατί πάντα θέλω να το βλέπω θετικά. Ότι θα γίνει μια αλλαγή θετική και όχι αρνητική. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, γιατί εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έγινε αρκετή. Γιατί ενόχλησε και τον Υπουργό λόγος. Το συγκεκριμένο θέμα. Το ξέρουμε από τον ίδιο τον Υπουργό. Αν το ξέρετε από τον ίδιο τον Υπουργό, εγώ περιτεύει η δικιά μου. Γι' αυτό και δεν σας ζητάω το. Απλά λέω το εξής τώρα. Να σηκώσω το γάντι και να πω ότι σε σχέση με τη γραμμή 25 και 57 υπήρχε μία πρόταση από την πλευρά του ΟΑΣΤ. Μία πρόταση η οποία ετέθη σε εμάς προς διαβούλευση με αυτή τη διαδικασία. Ούτε κατάργηση, ούτε συγχώνευση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλά, ξέρετε κύριε Κρινή, ότι καμιά φορά και ο τρόπος που μερικά πράγματα παίρνουν κάποια διάσταση δεν είναι στο χέρι μας να τα ελέγξουμε, παίρνουν κάποιες διαστάσεις που δεν υφίστανται. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα για το 25 και 57, ούτε θα καταργήσουμε, ούτε θα παρέμβουμε για να λιγοστεύσει η εξυπηρέτηση του κοινού στην περιοχή. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ήδη τις επόμενες μέρες θα καλέσουμε σε διαβούλευση και το Δήμο και το Σωματείο Εργαζομένων και θα κάνουμε και εμείς τη μελέτη μας να θέσουμε ένα σχέδιο για αυτές τις γραμμές εφόσον θα είμαστε έτοιμοι και εφόσον βεβαίως μπορεί να βγει προς τη θετική κατεύθυνση. Τι θέλουμε να κάνουμε? Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τα δρομολόγια στη βασική γραμμή και αν στην πράξη
αυτό συμβεί, νομίζω ότι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Και όλοι θα έχουν ένα καλό λόγο. Ξέρετε, να πούνε. Για πολλά θέματα, όχι μόνο για τη συγκοινωνία, ο κόσμος διαμαρτύρεται όταν υπάρχει και όταν το καταργήσεις γκρινιάζει γιατί του το κατήργησες. Αλλά απ' την άλλη τώρα, μου δίνετε μία πάσα τώρα. Δεν αναφέρομαι στο 25, έτσι. Ναι, δεν αναφέρομαι και εγώ ούτε στο 25 ούτε πουθενά. Αλλά αναφέρομαι στο εξής, ότι εάν κάνεις μία αλλαγή, προφανώς αυτή η αλλαγή θα επιφέρει κάποια επίδραση. Mm-hmm. Η οποία μπορεί σε κάποιον να φαίνεται αποσπασματικά αρνητική, αλλά να έχει μία θετικότερη επίδραση σε συνολικότερο πληθυσμό. Mm-hmm. Και μία εξυπηρέτηση που μην ξεχνάτε ότι η συγκοινωνία έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Έχει και χαρακτήρα που εμείς που έχουμε τη συνολική εικόνα, ο πολίτης που περιμένει το λεωφορείο κάτω από το σπίτι του ή στη γειτονιά του, δεν την έχει αυτή την εικόνα. Έχει μια αποσπασματική εικόνα και αλίμονο. Και αλίμονο. Ναι, και δεν θα έπρεπε να πρέπει, την έχει. Δεν θα πρέπει να την έχει, δεν είναι υποχρεωμένος να την έχει. Είναι η δικιά μας δουλειά. Εμείς λοιπόν πάνω στη συνολική εικόνα σχεδιάζουμε και πάντα έχουμε και υπόψη αυτό που όλοι γνωρίζουμε, τους περιορισμένους πόρους, τα λίγα λεωφορεία που είναι στη διάθεσή μας και θέλουμε αυτά να τα αυξήσουμε. Και αυτό γίνεται προσπάθεια και πασχίζει γι' αυτό και η διοίκηση του ΟΑΣΤ καθημερινά. Είναι δύσκολος πόρος η συγκοινωνία. Πάρα πολύ. Το λέω για τη διοίκηση του οργανισμού. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και νόμιζα να το λέμε εναντίον τους. Αλλά τώρα νομίζω το ζουν καλύτερα από τον καθένα, όπως το ζει και ο κόσμος. Και εμείς το ζούμε. Και εμείς καλύτερη, πέραν από πάση κάθε αμφιβολίας, είναι ένα δύσκολο, έτσι, είναι δύσκολο κομμάτι, γιατί αφορά την καθημερινότητα και γιατί δεν έχουμε των πολιτών. Και δεν έχουμε γιατί εδώ δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι η πρώτη που θέλουν να γίνει, και το έλεγα πάντα, η πρώτη που θέλουν να γίνει το μετρό, γιατί κατηγορούσαν πολλές φορές τον ΟΑΣΤ δεν θέλει να γίνει το μετρό για να μην χάσει έργο. Μα είναι η πρώτη που θέλουν, γιατί θα αποσυμφορηθεί το έργο και θα παρέχουν πολύ καλύτερη υπηρεσία. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η αντίληψη που κυριαρχεί. Το είχα προκαλέσει σε εκπομπή και έχω δημόσια τοποθέτηση. Γι' αυτό και το λέω. Τουλάχιστον αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ από τη θέση μου αυτού του λίγου μήνε. Είναι ότι αυτή η αντίληψη που περιγράψατε υπήρχε. Δηλαδή ότι θα λειτουργούν ανταγωνιστικά, η οποία είναι μια πολύ λάθος αντίληψη. Δεν είναι λάθος αντίληψη. Εμείς λέμε λοιπόν ότι με βάση την κατέθεση αυτής της μελέτης θα είναι τα λεωφορεία να λειτουργούν συμπληρωματικά. Έτσι. Και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να στρέψουμε τον κόσμο προς τις δημόσιες συγκοινωνίες, κύριε Κρενή. Αυτό θα γίνει εφόσον βελτιώσουμε τις συνθήκες, εφόσον αναπτυχθεί η νοοτροπία να στραφούμε προς τις δημόσιες συγκοινωνίες, και αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια με τις παρούσες συνθήκες, θα βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό σε αυτό. Και αυτό σημαίνει, κύριε Μπατζά, ότι για τα επόμενα δύο χρόνια θέλει υπομονή από το επιβατικό κοινό, γιατί δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο μπορεί, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να πάρει λεωφορεία, γι' αυτό και περνάει και σε μια νομοθεσία, σε μια ρύθμιση αυξάνοντας το όριο ηλικίας, αλλιώς δεν θα το έκανε. Από 20-23 για να βγουν άλλα 50 στον δρόμο, σύμφωνα με τη δήλωση του κυρίου Παπά. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε υπομονή. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται στήριξη αυτού του εγχειρήματος. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Κρινή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι οι δυσκολίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως χρονικός ορίζοντας που ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης θα αλλάξει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πορεία προς την βελτίωση, την οριστική, την καταλυτική βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης μας είναι μη αναστρέψιμη. Η βελτίωση θα είναι πολύ σημαντική και έχει μπροστά μας συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Μέχρι το σημείο λοιπόν να το δούμε αυτό να γίνεται πράξη, εμείς θα παρεμβαίνουμε προς τη θετική κατεύθυνση, προς την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Βεβαίως και τα λεωφορεία θα αυξηθούν, βεβαίως και γίνονται προσπάθειες. Είδατε και η διοίκηση του ΟΑΣΤ πασχίζει, γι' αυτό το είπα και πριν, και εμείς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις μας να εξοικονομούμε. Προφανώς. Τι θέλουμε να βγάζουμε λιγότερα, δεν νομίζω. Με την ΕΛΒΟ, με τις νέες παρεμβάσεις, τις νομοθετικές που αναμένονται. Καλά, νομίζω ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα σύντομα. Όμως δεν πρέπει από τη δικιά μας την πλευρά, σαν διοίκηση και σαν πρόσωπα που έχουμε την ευθύνη, να μην παραδεχόμαστε, εγώ το κάνω, το παραδέχομαι και εδώ ενώπιόν σας, ότι τα προβλήματα είναι σημαντικά. Σημαντική είναι και η προσπάθεια που γίνεται για την επίλυσή τους και ήδη υπάρχουν αποτελέσματα γι' αυτό. Ξέρει ο κόσμος τι κληρονόμησαν οι διοικήσεις, ξέρουμε σε ποια χρονική συγκυρία ήρθαν να παρέμβουνε, τι δύσκολο έργο έχουν αναλάβει και παρόλα αυτά γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν στήριξη. Εσείς καλά κάνετε και μιλάτε αυτό και για την ουσία. Αυτό είναι το βασικό, αλλά επειδή είναι ένα θέμα που έχει μέσα πολύ πολιτική και πολλούς συμβολισμούς,
από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί μιλάμε για μια κρατικοποίηση μετά το 1975. Ας σας πω και γι' αυτό. Έχει και μια ιδεολογία δηλαδή μέσα όλη αυτή η ιστορία. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός δηλαδή από το, και από το βήμα της έκθεσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν έχει πολιτική, μέσα υπάρχουν και κραδασμοί οι οποίοι είναι εκτός προγράμματος για μια διοίκηση ενός οργανισμού ή του δικού σας οργανισμού. Και του δικού μας του οργανισμού που γινόμαστε καθημερινά δέκτες και του ελέγχου και παρεμβάσεων και παραπολιτικών. Και εν πάση περιπτώσει όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Όμως επιτρέψτε μου να πω, μια και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, να πω ότι και για έναν ακόμα πολύ σημαντικό και σπουδαίο λόγο χρειάζεται η στήριξη του επιβατικού κοινού και της Θεσσαλονίκης συνολικά, των φορέων, των δημοσιογράφων και των πολιτών και όλων. Γιατί έχουμε πλέον έναν οργανισμό δημόσιο, αναφέρουμε στο δικό μας τον οργανισμό, στον ΟΣΕΘ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός ομπρέλα υποπτεύων σχεδιασμού, ολιστικού σχεδιασμού, που είναι ένας δημόσιος οργανισμός που μπορεί να ασκεί την πολιτική των συγκοινωνιών στην πόλη αυτή με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με ευαισθησία κοινωνική και με σκοπό όχι μόνο να αποκερδένει μερίσματα για τους μετόχους του, αλλά να παρέχει αξιόπιστες και βιώσιμες υπηρεσίες συγκοινωνιακές. Και αυτό το εγχείρημα λοιπόν, κύριε Κρινή, αξίζει και για αυτόν τον κόπο και για αυτόν τον λόγο να στηριχθεί, και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί στην πόλη που έγινε αυτή η παρέμβαση και αυτός ο οργανισμός θα έχει πολύ μέλλον μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα συγκεκριμένα. Έχω αφήσει λίγο την κουβέντα να εξελιχθεί με σκοπό να δώσουμε χρόνο και στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να θέσετε τα ερωτήματά σας. Τα βλέπω όλα. Το ξέρετε αυτό. Δεν αφήσουμε κανέναν απάντητο ή όσα μπορούμε να απαντήσουμε είναι δυνατόν. Δηλαδή, να απαντηθούν θα γίνει αυτό από τον κύριο Μπατζά. Αυτό πάντως που είναι δύσκολο προς το έργο σας είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τους δημάρχους, όχι ως εχθρούς. Δεν το λέω έτσι για να παρεξηγηθώ από τους δημάρχους. Το λέω από την άποψη ότι κάθε δήμαρχος θα θέλει το δυνατόν περισσότερες γραμμές, περισσότερα δρομολόγια. Εντάξει, και αυτό είναι ένα θέμα. Οι δήμαρχοι θα κάνουν τη δουλειά τους, όπως είπα πριν, δεκτών, και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας, και υπάρχει πάντα η κοινή συνισταμένη που μπορεί να βρίσκεται. Πάμε λίγο συγκεκριμένα τώρα. Όπου μπορεί να απαντήσει ο κύριος Παντζάς. Και αν μπορούσαμε, για να ολοκληρώσω το προηγούμενο και να ακούσω τις ερωτήσεις, αν μπορούσαμε να αφήσουμε και τη μικροπολιτική απ' έξω, στο κατά το μάλλον ή ήτον θα έλεγα εγώ, γιατί στο σύνολό του δεν μπορούμε. Είπα να τα αποφύγω στο σχολείο. Θα ήταν καλό. Ναι. Θα ήταν καλό. Και ξέρετε, δεν θέλει μόνο από τη μια πλευρά να αποφευθεί, και θέλει και από την άλλη, γιατί είναι δικός μας ο δήμαρχος. Εντάξει, θα τον εξυπηρετήσω, δεν είναι δικός μας. Σε εμάς αυτές οι νοοτροπίες. Πολλές φορές στον παρελθόν. Δεν είναι. Σε εμάς αυτές οι νοοτροπίες είναι παρελθόν και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όχι τίποτα, ξέρετε, έχετε και ένα άλλο μειονέκτημα από τη θέση που βρίσκεστε. Θεσμικά βεβαίω θα του αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, όπω και αυτό το ίδιο. Ένα άλλο το άλλο. Είναι ότι όλο αυτό το πράγμα. Αλλά βρίσκουμε, κύριε Κρινή, τώρα μια και άνοιξε κουβέντα. Βρίσκουμε στάσεις. Ρωτάω, μα πώς έγινε αυτή η στάση. Ήταν φίλος ο δήμαρχος, ήταν φίλος ο αντιδήμαρχος. Πίεσε ο τάδε παράγοντας. Υπάρχουν αυτά. Τα ξέρετε. Πώς δεν υπάρχει. Εγώ και αυτό τα λέω. Έτσι γίνονται οι σχεδιασμοί ενδεχομένως στο βαθμό που γινότανε. Ακριβώς. Και τις βρίσκουμε τώρα έτσι, εδώ. Γιατί έχει κάτι ευτρά που λες, μα πώς έγινε. Τι πώς έγινε. Στην Ελλάδα είσαι. Έτσι. Είναι η γνωστή ατάκα. Έγινε. Αυτή λοιπόν, είναι η απάντηση. Πάμε σε κάτι άλλο. Μου ρωτάνε για τη γραμμή νούμερο 9. Υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί. Όχι. Ναι. Όχι. Ωραία. Απλά δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τώρα, για κάποιες στάσεις που πέρασαν, λέει, δεν δουλεύουν οι πίνακες με τις αφήξεις των λεωφορείων. Α, μιλάτε για την ενημέρωση κτλ. Ισχύει αυτό, έχει τοποθετηθεί γι' αυτό η διοίκηση. Υπάρχει πρόβλημα με την σύμβαση που. Ακριβώς. Πώς το λένε, που συντηρούσε. Η εταιρεία λέει που συντηρούσε αυτές τις τάσεις, νομίζω είναι και αθηναϊκή αυτή η εταιρεία, δεν υπάρχει ανανέωση της σύμβασης. Εάν θυμάμαι καλά αυτό που ο κύριος Παναγιωτήδης. Νομίζω έχει πάρει θέση η διοίκηση του ΟΑΣΕ αυτό, και νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι από τις προτεραιότητες να το λύσει. Πάντως γνωρίζω, γιατί το είπε ο κύριος Παπάς, ο αντιδήμαρχος, γιατί είσαι και πολλούς παπάδες, ξέρετε. Ο αντιδήμαρχος ο Θανάσης Παπάς είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΘ ΑΕ. Ότι υπάρχει διάθεση. Είναι δική του η συμβολή μέχρι σήμερα και ελπίζουμε και στη συνέχεια. Μακάρι. Υπάρχει διάθεση οι 200 περίπου στάσεις που υπάρχουν τηλεματικής ενημέρωσης, δηλαδή του τέτοιου, να διπλασιαστούν. Με σκοπό να έχει καλύτερη ενημέρωση το κοινό, αλλά ούτως ή άλλως μέσα από την εφαρμογή στο κινητό μπορείς να έχεις την τηλεματική στο ίδιο σου το κινητό, ας πούμε, έτσι, την ενημέρωση αυτή. Για τις στάσεις αυτές, τις έξιμες στάσεις, θα έχουν μερίδιο και οι Δήμοι. Ο κύριος Παπάς, ο Θανάσης ο Παπάς, θα σας τα πει λοιπόν, καλύτερα.
Πάμε. Δυτικές συνοικίες. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από τις δυτικές συνοικίες. Η γραμμή 29, για παράδειγμα, που έπρεπε να, είναι, να έχει κάθε 5 με 10 λεπτά λεωφορείο, έχουμε κάθε 20 και μερικές φορές φτάνει και τα 25 λεπτά. Επίσης, για πανεπιστήμιο που είχαμε λεωφορείο κάθε 5 λεπτά, τώρα περιμένουμε μέχρι και 15 λεπτά. Μας λέει η κυρία Τριανταφυλλίδου. Φαντάζομαι ότι σχεδόν για όλες τις γραμμές έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Είναι αλήθεια, μας έρχονται ναι. παρατηρήσεις, έχουμε υπόψη μας παρατηρήσεις. Το πρόβλημα ποιο είναι, το κυρίαρχο είναι αυτό. Είναι ότι θέλουμε περισσότερη εξυπηρέτηση, περισσότερα δρομολόγια και δημιουργείται και ένα θέμα. Ακριβώς επειδή ο νόμος είναι αυτός που είναι από τα παλιά, έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Τα δρομολόγια πρέπει να βγαίνουν με βάση αυτή την νομοθεσία. Υπάρχει μια αναντιστοιχία σχετικά με αυτό που βγαίνει ως πρόγραμμα. Και με αυτό που υλοποιείται εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης λεωφορείων. Δεν σημαίνει τώρα αυτό βεβαίως. Ναι. Δεν βγαίνανε 520 λεωφορεία όπως λέει ο νόμος πριν ένα χρόνο ή πριν δύο χρόνια. Ναι, καταρχήν αυτό χρόνια, γιατί πρέπει να ισχύει τη στιγμή που έχει κρατικοποιηθεί ο οργανισμός. Γιατί πρέπει να υπάρχει. Αυτό προβλεπόταν στη σύμβαση που είχε ο ΟΑΣ. Αυτό προβλεπόταν στη σύμβαση. Τώρα, αν έχει 600 λεωφορεία και τα 600 είναι ενεργά, παράδειγμα, γιατί δεν με βγουν και τα 600. Καλά, είναι προφανές ότι ναι. το παραπάνω δεν βλάπτει, το λιγότερο. Το λιγότερο βλάπτει, ναι. Εμείς τώρα δεν έχουν μείνει παροπλισμένα πολλά λεωφορεία, ακριβώς εξαιτίας ελλειπούς συντήρησης, παλαιότητας για κάποια. Τα γνωστά θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί από το δημόσιο διάλογο. Καλά κάνετε και ρωτάτε αν θα καταργηθούν οι γραμμές που ζείτε, αλλά εγώ θα ρωτήσω το αντίθετο στον κύριο Αμπατζά. Θέλω να ρωτάτε για τη γραμμή 16, αν πρόκειται να καταργηθεί. Λοιπόν, για τη γραμμή 16. Απ' έξω. Για τη γραμμή 16. Κοιτάξτε, εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Ναι. Περισσότερες από αυτές τις έχω χρησιμοποιήσει ως επιβάτης. Ναι. Τώρα για τις 40 εκκλησίες μιλάμε και για την Ευαγγελίστρια. 15-16. Υπάρχει σχετική. Υπάρχει μάλλον τέλος πάντων. Υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα. Να το πω έτσι. Mm-hmm. Και είναι στη διαδικασία αυτές οι γραμμές να δούμε τι μπορούμε να λύσουμε για αυτές. Δεν αν ρωτάει αν καταργηθεί η γραμμή αυτή, η απάντηση είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και με τις κατευθύνσεις που έχω ήδη εξηγήσει, δεν θέλουμε να καταργήσουμε καμία γραμμή. Θέλουμε ενδεχομένως. Να καταργηθεί μια γραμμή, άμα καταργηθεί το 16, θα αποκοπεί 40 εκκλησίες. Άρα δεν υπάρχει όριο να καταργηθεί. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι. Αν αλλάξει κάτι, ή μπορούμε να συνδέσουμε 15-16, να τις κάνουμε πιο λειτουργικές, να εξυπηρετούν από εκείνου για να εξοικονομήσουμε κάποια δρομολόγια, να συντηρήσουμε το χρόνο, να είναι πιο αξιόπιστο, αυτό θα το κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό θα το κάνουμε. Γιατί είναι και γραμμές που ειδικά νομίζω το 15 είναι που μπαίνει στην Ευαγγελίστρια. Είναι που το 15 είναι στο 40 εκκλησίες. Το 16 είναι και τα μικρά λεωφορεία γιατί πρέπει να χωρούν να κάνουν τον τίτλο μέσα στη. Ναι, και είναι και τα μικρά λεωφορεία γιατί είναι στενά εκεί πέρα και τα μικρά λεωφορεία έχουν δυσκολίες στη συντήρησή τους και στα ανταλλακτικά τους. Αλλά έχουμε τέτοια ζητήματα, τα εξετάζουμε. Μάλιστα. Αν θα γίνει. Προσέξτε τώρα. Μπράβο. Αυτό είναι, μου αρέσει, κυρία Έλληνα, αυτό που λέτε. Κάνοντας τον ανασχεδιασμό και εξοικονομώντας πάρα πολλά λεωφορεία, για παράδειγμα από το 3, το 5, το 6, λέω ανατολικές γραμμές που περνάνε από το κέντρο και όλα περνάνε και καταλήγουν εκεί, το 8, το 2, το αεροδρομίο, όλα μέσα στο κέντρο καταλήγουν. Από την ανατολική πλευρά, φαντάζομαι είναι λαττός από τα δυτικά. Τα οποία δυτικά δεν τα γνωρίζω πολύ καλά, γι' αυτό και δεν επιμένω. Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες γραμμές, δηλαδή να συνδεθούν γειτονιές πλέον. Δηλαδή η Τούμπα με τη Χαριλάου, παράδειγμα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Είναι στις υπολείχνει με τον Απόκλειο κάτι μπορούσε, δυτικά, για να μην. Θα μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι η λεγόμενη κάθετη σύνδεση. Γιατί εμείς έχουμε το σχήμα της πόλης που καθορίζει ουσιαστικά τον τρόπο που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εξυπηρετήσουμε. Αλλά θα μπορούσε η κάθετη σύνδεση να γίνει και να εφαρμοστεί, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί καλύτερα. Από την ύπαρξη της γραμμής του μετρό. Ναι, όχι, και είναι κάτι που μας απασχολεί. Μιλάω για μετά το μετρό. Δηλαδή, αν μπορούν να υπάρχουν και κυκλικά δρομολογιά που ενώνουν γειτονιές μεταξύ τους. Εξετάζουμε τέτοιες περιπτώσεις. Θα μείνουν λεωφορεία διαθέσιμα θεωρητικά πάντα. Εξετάζουμε τέτοιες περιπτώσεις για να συνδέσουμε και γειτονιές με κυκλικά δρομολόγια. Βέβαια, αυτά πρέπει να δούμε τους χώρους που θα σταματάνε, αν δημιουργείται όχληση εκεί. Αυτό είναι που σας έλεγα η συνολική εικόνα. Δηλαδή, γιατί αναφερθήκατε όμως στο αεροδρόμιο. Στην γραμμή του αεροδρομίου θα ήθελα λίγο να πούμε δύο πράγματα εδώ. Πείτε το. Γιατί είναι σχετικά πιο όριμο αυτό. Ναι. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία διαβούλευση σε σχέση με τη γραμμή του αεροδρομίου. Θέλουμε και η γραμμή του αεροδρομίου που αποτελεί καθρέφτη της πόλης. Τι είναι η πύλη εισόδου, το αεροδρόμιο είναι η πύλη εισόδου. Έρχονται τουρίστες. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, ειδικά από την έναρξη του σεζόν και μέχρι τη λήξη της, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Θέλουμε λοιπόν και αυτή η γραμμή να επανακτήσει το χαρακτήρα της γραμμής εξπρες και να εξυπηρετεί το αεροδρόμιο και τις ανάγκες του. Τους επιβάτες, τους εργαζόμενους
και όχι να έχει αυτό το χαρακτήρα ότι το βλέπουμε, μπαίνουμε μέσα και εξυπηρετούμαστε και εντός του κέντρου. Και είμαστε σε μια συνεργασία και με το Σωματείο Εργαζομένων του ΑΣΤ γι' αυτό. Και πιστεύω ότι θα είναι από τις γραμμές που το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάνει. Θα αλλάξει ο ρόλος τους, να το πω έτσι. Θα αποκτήσει χαρακτήρα εξπρές. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε δεν σε αυτή την κατεύθυνση. Να... Στην πραγματικότητα, όχι, δεν είναι εξπρές. Σταματάει μέσα στο κέντρο, έχει αρκετές στάσεις και δεν είναι αυτό που λέμε το πραγματικό εξπρές. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, αν το έχει πάρει κάποιος επιβάτης, εγώ το συνηθίζω αυτό, προτιμώ το λεωφορείο από το μετρό, mm-hmm. από το αεροδρόμιο της Αθήνας στο Σύνταγμα και ανάποδα, από το Σύνταγμα προς το αεροδρόμιο, που είναι πραγματικά εξπρές, είναι μόνο επιβίβαση, είναι να εξυπηρετήσει ακριβώς τις ανάγκες των όσων εξυπηρετούν. Δηλαδή το λεωφορείο εκεί, ναι, να κάνει μια στάση για παράδειγμα στο κέντρο για να πάρει τον κόσμο και να σε κατεβάσει στο αεροδρόμιο. Περίπου. Δεν μιλάμε τώρα, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, άλλες είναι οι αποστάσεις. Σίγουρα. Αλλά λέω και δίνω μια κατεύθυνση. Και λέμε, ας πούμε, θέλουμε αυτό το πράγμα. Άρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Να έχουμε αξιοπιστία στα δρομολόγια του αεροδρομίου, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κόσμου από τον Απρίλιο κυρίως και μετά που αυξάνεται. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Ότι αν το δρομολόγιο εκτελείται πιο γρήγορα, με λιγότερες στάσεις, θα εξοικονομούμε δρομολόγια. Ακριβώς. Ακριβώς. Οχήματα στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Σε ένα δρομολόγιο, σε μια γραμμή που δεν πρέπει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό στο σύνολό του, κατά τόπους δηλαδή. Έτσι, ναι, να έχει χρήση αεροδρομίου. Αυτό είναι και ο χαρακτήρας της γραμμής. Έτσι σχεδιάστηκε και νομίζω ότι μπορούμε να την επανακτήσουμε αυτό το χαρακτήρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχω δεχθεί ερώτημα. Λογικό είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα. Θα μου τα δώσετε μετά για να τα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λυτή, Δρυμός, Μελισσοχώρια θα αποκτήσουν πρόσβαση στον Λαγκαδά. Να, τώρα είναι τα δρομολόγια που σας είπα που ενώνονται κάποιες περιοχές. Γιατί κάποια μέρη είναι κεφαλές, όπως είναι ο Λαγκαδάς για παράδειγμα, από εκείνη την πλευρά. Έτσι. Το επαρχείο παλιά που λέγαμε. Ισχύει. Θα περιμένουμε για να δώσουμε μια απάντηση εκεί στους ανθρώπους. Της περιοχής. Θα περιμένουμε προτάσεις και από το Δήμο Λαγκαδά. Θα έχουμε εκ νέου συνάντηση. Βέβαια, γιατί Δρυμός και Μελισσοχώρια ανήκει στο Δήμο Ρεοκάστρου, πρώην Δήμος Μυγδονίας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και εκεί επικοινωνία και με τους δημάρχους θα έχουμε και με τους κοινοτάρχες. Θα σταματήσει, λέει, μεταπιβίβαση του 84 με τη Σταυρούπολη. Μεταπιβίβαση του 84 Λαγκαδά πάει. Από εκεί πάει. Δεν έχω υπόψη μου. Ναι. Όχι, το 84 είναι από εκείνη τη μεριά. Είναι αλλά δεν έχω υπόψη μου. Αυτό που με ρωτάει δεν υπάρχει στο σχεδιασμό. Για το 35 μου λένε ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Το 35 το θυμάμαι από τότε που ήμουν σχεδόν μαθητής. Πού πάει? Μετέωρα πάει. Μετέωρα. Δούλευα κάπου στην Πολύχνη. Ήταν προβληματικό από τη δεκαετία του 90 και του 2000. Και το έχω και εγώ υπόψη μου, είναι στις σημειώσεις για τον 35, ότι υπάρχει εκεί πέρα μια δυσλειτουργία, να το πω. Άρα και διαρρήμητρα νομίζω ότι. Σε σχέση καλά, σίγουρα. Τώρα θα βγουν πολλά προβλήματα, κύριε Κρινή. Ειδικά δυτικά που είναι οι δρόμοι πιο στενάχωροι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αντιμετωπίζουν τα λεωφορεία και κάτι άλλο, για να μην τα λέμε όλα αντίον του ΑΣΤ. Αντιμετωπίζουν αυτά τα περίφημα μελανά σημεία σε κάθε Δήμο, είτε από παρκαρισμένα, είτε από κακή λειτουργία γενικά. Το 84 είναι λυτή Δρυμός, μου λέει η κυρία Αγγελοπούλου. Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Που δυσκολεύουν το λεωφορείο, εγκλωβίζονται. Είναι μόνο ο ΑΣΤ, ο ΣΕΘ, υλοποίηση, ο οδηγός στο λεωφορείο. Θέλουμε πραγματικά να έχουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες και σοβαρές και αντίστοιχες με τις ανάγκες της πόλης. Δεν μπορεί να αφορά μόνο τον ΟΑΣΤ, ούτε τον ΟΣΕΘ, ούτε το ανάθεμα, ούτε και τον Μπράβο. Αφορά συνολικά την πόλη. Πολύ σωστά είπατε και υπάρχουν σημεία που κολλάνε λεωφορεία, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν από δρόμους, από παρκαρισμένα, υπάρχουν ασυνείδητοι, υπάρχουν οι δήμοι που φροντίζουν κάποιοι να διατηρούν τις γωνίες τους με κόνους, κάποιοι άλλοι που δεν φροντίζουν, εν πάση περιπτώσει που χαλάνε. Κάποιοι που πάνε και παρκάρουν πάνω στους κόνους. Κάποιοι που πρέπει και η τροχιά να δώσει μια προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της δημόσιας συγκοινωνίας, στο λεωφορείο αυτή τη στιγμή και να βρούμε και λύσεις. Εμείς έχουμε κάποιες ιδέες, θα τις θέσουμε υπόψη. Και θα δημιουργηθούν και άλλες. Όταν σκέφτονται πολλά μυαλά, πολλές ιδέες. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Τζίλιας λέει: ο ΑΣΤ εξυπηρετεί το βιοτεχνικό πάρκο Λακώματος, αλλά το λεωφορείο σταματά πάνω στον κόμβο της Μουδανιών στην έξοδο Λακώματος. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει μια άλλη στάση, ένα χιλιόμετρο παρακάτω, για να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι
και των τελευταίων εργοστασίων του σχολαρίου. Θα μπορούσε να μας το θέσει υπόψη ναι. το αίτημά του και να δούμε αν είναι τεχνικά εφικτό για να το δώσουμε νομίζω στον ΟΑΣΤ. Ακριβώς. Απλά είναι καλό να μην γίνουν αποσπασματικά. Νομίζω ότι ο κάθε Δήμος θα πρέπει να συγκεντρώσει τα αιτήματά του. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε. Ναι, ώστε να ξέρετε ότι έχω να μιλήσω με 13-14 ανθρώπους που είναι δήμαρχοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, και θα είναι μια ευκαιρία και μεθαύριο, νομίζω μέσα στη βδομάδα, έχει μια συνεδρίαση η ΠΕΔ. Για θέματα συγκεκριμένα. Θα είμαστε πάντα. Μάλλον από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Η ΠΕΘΑ πρέπει να πάρει λογικά την πρωτοβουλία μαζί με εσά. Εμεί είχαμε στείλει αποστολή σε όλου και του δημάρχου και την ΠΕΘ. Την... Γραμμή Τριανδρία, Άνω Τούμπα, Πηλαία, Κτέλ, Χαλκιδική δεν υπάρχει. Θέλω να υπάρξει όμω. Διότι από Τούμπα για να πα Πηλαία δεν υπάρχει στην κοινωνία και πρέπει να ανακατεύουμε κάτι και να ξανανεύουμε επάνω. Λέει η κυρία Ζακίδου. Αυτό το 30 δεν είναι. 30 και το 11 δεν είναι. Το 17, το 11, το 30, το 14 εμπλέκονται. Ναι. Και επειδή είναι πολύ αυξημένος ή πυκνοκατοικημένη η Τούμπα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές εκεί. Λοιπόν, για την τηλεμαρτυρία. Συζητάμε λίγο για το τέρμα του 14, πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και την περιοχή κάτω από την 17 Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται η οδός. Ναι, στα Κωνσταντινοπολίτικα λέτε. Mm-hmm. Κάτω, ναι, τα νεόχτιστα. Πηλαιώτικα δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Χρόνια τώρα δεν υπάρχει. Στα πηλαιώτικα είμαστε ολόκληρη πολιτεία, λέει, και δεν εξυπηρετεί κανένα, δεν εξυπηρετούμαστε καθόλου. Και όσον αφορά την τηλεματική, δεν λειτουργεί εδώ και 2 μήνες. Λέει, τι προβλέπετε όταν ρώτησε στον ΟΑΣΤ, μου απάντησε ότι ο ΟΑΣΤ χρωστάει στο συνεργείο που τα διορθώνει. Ισχύει. Ναι, δεν χρωστάει με την έννοια που σας το μετέφεραν ή αν σας το μετέφεραν έτσι. Έληξαν οι συμβάσεις τέλη του χρόνου και προσπαθούν τώρα να βρουν τρόπους, γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος που γίνονται οι συμβάσεις. Επειδή είναι κρατικός οργανισμός, δεν είναι ιδιωτικός πλέον, που ήταν πιο εύκολο να κάνεις μια σύμβαση και προσπαθούν να βρουν λύσεις προκειμένου να ξαναλειτουργήσουν. Είναι σημαντικό όμως ότι βλέπουμε πως οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ο κόσμος συζητάει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το καινούριο πράγμα. Εγώ το είχα χαρακτηρίσει αυτό εκεί γύρω στον Οκτώβριο, ότι η πόλη ζει μια συγκοινωνιακή άνοιξη. Δεν αναφερόμουν βεβαίως στις υπηρεσίες, που αυτό είπαμε και πώς μπορεί να επιτευχθεί και νομίζω ότι βήμα-βήμα συμβαίνει. Αναφερόμουν ακριβώς στη διάθεση που δείχνει ο κόσμος να αποτελέσει μέρος αυτής της διαδικασίας. Συζητάει ο κόσμος, ζητάει, απαιτεί, παρεμβαίνει, γκρινιάζει και πολύ καλά κάνει. Ο κόσμος το πληρώνει. Ο κόσμος το πληρώνει, ο κόσμος. Απλά κάποιος πρέπει να έχει την απόφαση και το σχεδιασμό. Περιμένει και την εξυπηρέτηση. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία μόνο ευχάριστα τη βλέπουμε. Παρόλο που μας δημιουργεί απαιτήσεις. Αλλά λίμωνο αν ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, επανέρχομαι στο 15 και στο 16, γιατί είναι και γραμμές που περνάνε από το κέντρο, όπως μου λένε. Εάν μπορεί και το 15 να μπαίνει στην Ευαγγελίστρια ή πώς σκέφτεστε να το λειτουργήσετε, εάν υπάρχει σκέψη. Θα κουβεντιάσουμε και με το Δήμο. Υπάρχουν και ενώσεις πολιτών που έχουν καταθέσει προτάσεις από εκεί, της γειτονιάς τους, ενεργοί πολίτες. Τις έχουμε υπόψη και νομίζω, σας είπα και πριν, ότι είναι από τις γραμμές, τις ώριμες που μπορεί να προχωρήσει η διαβούλευση. Και να δούμε σε τι αποφάσεις θα καταλήξουμε. Απλά δεν μπορούμε τώρα να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Όχι, δεν θέλω να προκαταβάλω. Ναι, κατάλαβα. Για άλλες όριμες γραμμές ή κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν, όπως αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο, υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι. Βεβαίως. Για σε ποιες, γιατί δεν ξέρω ποια να ρωτήσω. Οπότε ρωτάω εσάς, ποιες θέλετε να πείτε. Να μην ανοίξω τώρα εγώ νέο κύκλο άδικων αντιδράσεων. Θα ενημερωθούν θεσμικά, υπάρχουν όριμες. Προτάσεις για αυτές που αναφέρθηκαν και μπορούσα να τις επιβεβαιώσω, τις επιβεβαιώνω. Okay. Είπαμε ήδη για το 15-16, για το 14 για το τέρμα του γίνονται ενέργειες, να δούμε εκεί πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Υπάρχουν και άλλες γραμμές, άλλες που γίνονται, άλλες που είναι στη διαδικασία, στο αεροδρόμιο. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι πλήρως, γιατί είναι δύσκολα θέματα. Τώρα, άμα αρχίσω να λέω. Και μπορεί γραμμές, αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, οι δημοσιογράφοι, μπορεί να καεί το θέμα. Ο φίλος μας, ο Δήμαρχος, ο Σίμος. Χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, μην με ρωτάτε για τη Χαλκιδική. Είναι άλλος νομός, δεν μπορεί να πάει εκεί ο ΟΑΣΤ. Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Για να το κλείσουμε λίγο, γιατί λέτε είναι πιο όριμο το 15-16, υπάρχει πρέπει να έχουμε συνένωση αυτής της γραμμής σε μία, ώστε να κάνει ένα δρομολόγιο που να έχει περισσότερα δρομολόγια, περισσότερα, ναι. Είναι κάποια σενάρια που εξετάζουν οι συγκοινωνιολόγοι μας, τα οποία ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα. Ωραία. Όπως σας είπα, ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι η κατεύθυνση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι
εξετάζεται και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν τελείως καινούργιες γραμμές, τελείως καινούργιες, που θα ενώνουν ακόμα και περιοχές. Ούτε αυτό το αποκλείεται. Τη στιγμή που θα απελευθερωθούν φορά. Εφόσον απελευθερωθούν λεωφορεία και εξοικονομηθούν τεχνικοί πόροι ως προς αυτό, ναι. Αλλά σε αυτή τη φάση σας είπα ποια είναι η προτεραιότητα. Επίσης, σαφώς, γιατί όταν η Καλαμαριά θα έχει μετρό, έτσι, και δεν αργεί, γιατί να έχεις. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή πάνε στην Καλαμαριά τρεις γραμμές. Είναι το 5, το 6 και το 30, το 33, και το 33, το 7, 4. Και το 7 είναι παραπάνω. Ναι, σίγουρα είναι θα πάνε πιο. Και το 4. Το 4 πάει Καλαμαριά Χαριλάου. Το θέμα είναι ότι από εκεί θα αποδεσμευτούν πάρα πολλά λεωφορεία τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν. Αυτό λοιπόν σας εξήγησα αρχικά, ναι, ότι αυτή είναι η στρατηγική. Ωραία. Και ο σχεδιασμός είναι για όταν υπάρχει βασική γραμμή να λειτουργεί, ναι, να λειτουργούν τα λεωφορεία συμπληρωματικά και ό,τι επαλευθερώνεται να πηγαίνει στην εξυπηρέτηση. Ωραία. Των περιοχών. Εγώ αυτό που θα συζητήσω είναι πάντως όταν συζητάμε τέτοια θέματα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι και οι περισσότεροι θέλει όταν ακούμε να υπάρχει μια σχετική νυφαλιότητα. Έτσι. Δηλαδή και την ώρα που ακούμε για την περιοχή μας, μην κλείνουμε τα αυτιά και λέμε αμάν θέλει να μας κάνει κακό. Θέλει μια νυφαλιότητα. Ακούτε όμως. Δεν θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Τώρα, να πάω λίγο στον αγαπητό Χρήστο. Λέει, να σας μεταφέρω πως δεν γίνεται να γίνει σχεδιασμός χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων. Νομίζω το έχει αναφέρει τρεις ή τέσσερις φορές ότι υπάρχει συνεργασία του συνδικάτου με τον ΟΣΕΦ. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήκαμε και δεν ήταν η πρώτη φορά. Έτσι, ναι. Όταν γίνεται, λέει, ανασχεδιασμός κάθε γραμμής, πρέπει να καλούν τον παλιότερο σταθμάρχη και τον παλιότερο οδηγό κάθε γραμμής για να γίνει σωστή δουλειά. Εντάξει, δεν μπορείς. Αυτά τα αναλαμβάνει το σωματείο. Γι' αυτό συζητάμε το συνδικάτο. Εντάξει, καλά κάνει και το λέει, αλλά σας απαντάμε ότι ήδη συμβαίνει. Για τη γραμμή 45 υπάρχει πιθανότητα για μόνο επιβίβαση, μόνο προς ΚΤΕΛ ή μεγαλύτερα λεωφορεία, γιατί ανεβαίνουν και πάνε, λέει, και για άλλη χρήση, όπως πάνε για παράδειγμα στο Ιπποκράτειο, δηλαδή χρησιμοποιούν ένα λεωφορείο που πάει στο ΚΤΕΛ, όπως το αεροδρόμιο. Έτσι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Η κατεύθυνση είναι αυτή πάντως. Δηλαδή είναι σωστή κατεύθυνση ο αγαπητός φίλος. Ώστε και το ΚΤΕΛ να αποκτήσει μια αυτονομία και να μην χρησιμοποιείται όταν, για άλλα. Όταν κάποιες γραμμές σχεδιάζονται για να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα σημεία προέλευσης προορισμού, όπως το αεροδρόμιο, όπως τα ΚΤΕΛ, όπως είπαμε πριν, γραμμή εξπρές για να μεταφέρονται οι δημότες του Λαγκαδά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν αυτόν τον χαρακτήρα. Όταν αυτός ο χαρακτήρας αλλοιώνεται με πολλές τάσεις, με πολλές παρακάμψεις, δεν ξέρω, δεν είμαι πρόχειρος να σας πω αυτό, εφόσον το σημειώνει ο. Έτσι, πώς το περιγράφει η κυρία Δερεφλίου, ισχύει, γιατί λέει είμαστε σαν πασές σαρδέλες μέσα, καθώς δεν το χρησιμοποιούν αυτοί που πάνε στα ΚΤΕΛ, αλλά αυτοί που θέλουν να κάνουν κάποιες τοπικές μεταφορές. Καλά κάνουν και τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Αλλήμον, όταν είναι στην κίνηση, ακριβώς, δεν μπορείς να αποκλείσεις κανέναν. Μάλιστα. Απλά εμείς μπορούμε να παρεύουμε, εφόσον κρίνουμε ότι αυτός ο χαρακτήρας οφείλει να επαναδιατυπωθεί με έναν τρόπο, να ανακτηθεί, να το κάνουμε. Μάλιστα. Είμαι εργαζόμενος στο αεροδρόμιο στη γραμμή 78 και στις 4 ή 5 λέει, η ώρα δεν υπάρχει λεωφορείο για να πάμε, ενώ υπάρχει στο πρόγραμμα, ο κόσμος βλέπει, λέει, την ώρα να έρθει να πάρει το λεωφορείο, με αποτέλεσμα, λέει, να μην υπάρχει όμως διαθέσιμο όχημα για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε, λέει, το δρομολόγιο. Εντάξει, αυτό είναι λόγω της έλλειψης και των λεωφορείων που έχουμε πολύ συζητήσει πλέον. Το 14 τους φέρνει, λέει, στο Γένεσης, αλλά στην επιστροφή πρέπει να πάνε, λέει, προς Τούμπα για να πάρουν, λέει, διπλό εισιτήριο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οπότε το θέτω και αυτό υπόψη σας. Ναι. Για να το. Θέλετε να απαντήσετε? Να πείτε όχι, κάτι σε αυτό. Γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να υπάρχει διπλό εισιτήριο? Θα το δούμε, θα μου το δώσετε. Ναι. Θα μου το δώσετε, αλλά θα το εξετάσουμε. Γιατί να υπάρχει διπλό εισιτήριο και να μην πάρετε το άλλο με την περισσότερη ώρα? Ίσως αυτό εννοεί διπλό. Λοιπόν, μπάσε πτώση. Κύριε Κωνσταντίνου, τη στιγμή που το λέμε, νομίζω το έχει ακούσει. Λοιπόν, έχω θέσει όλα τα ερωτήματα. Υπάρχει, άρα θεωρώ ότι ό,τι ανακοινώσιμο υπήρχε, το είπαμε. Το είπαμε, είπαμε έτσι, και παραπάνω, είπαμε και κατευθύνσεις, είπαμε και γραμμές. Να κάνω και μια αναφορά, αν έχουμε χρόνο. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ότι μέσα στους στόχους της διοίκησής μας είναι και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Ήδη για αυτό το κεφαλαιόδες, έτσι, ζήτημα έχει τοποθετηθεί και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σπίριτζης. Θέλω λοιπόν να θέσω υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν θα είναι πια ένα όραμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά θα γίνει σύντομα και πράξη. Το σύντομα, επιτρέψτε μου, να, όταν αναφέρομαι σε χρονικό σημείο, χρονικό ορίζοντα έτους, να το θεωρούμε σύντομα. Και θέλω να πω ότι θα είναι ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο συμβατό με το αντίστοιχο που υπάρχει πια στην Αθήνα και στον ΑΣΑ. Και είμαστε τυχεροί που έχει προηγηθεί ο ΑΣΑ, οπότε μπορεί να μας μεταδώσει τεχνογνωσία και διαδικασίας και συγκεκριμένα
συγκεκριμένο ζήτημα, συγκεκριμένα ζητήματα που μπήκαν και λύθηκαν και επιλύθηκαν. Και νομίζω ότι θα είναι ένα εργαλείο που θα είναι συμβατό, όπως είπα πριν, με το συγκοινωνιακό χάρτη των Αθηνών. Θα είναι συμβατό ενδεχομένως και με άλλα μέσα. Αυτό θέλουμε. Αυτό μας έχει αναγκαστεί. Σίγουρα θα είναι και με το μετρό. Και με το, δεν το συζητάμε. Ναι. Με το μετρό, ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Με το μετρό, αλλά λέμε και με την Αθήνα και με ενδεχομένως με τον προαστιακό και με τη βασική γραμμή της Τρενοσέ. Θα είναι μια διαδικασία που θα επιφέρει ένα εργαλείο καινούριο που θα μας δώσει και στοιχεία περισσότερα και θα διευκολύνει τους πολίτες και θα μας πάει σε μια εποχή έτσι καλύτερη. Είναι αυτό που λένε πολιτισμός. Αυτό ακριβώς. Έτσι, αυτό ακριβώς. Γιατί είναι κάτι το οποίο το ζούμε στα άλλα κράτη και όχι στις κεντρικές πόλεις, στις πρωτεύουσες, το ζούμε και σε άλλες πιο μικρές περιφερειακές πόλεις. Περιφερειακές πόλεις. Αυτή την ευρωπαϊκή εμπειρία. Ναι. Θέλουμε εμείς να την αναπτύξουμε και έχουμε και ένα προσανατολισμό, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα, να τα αναπτύξουμε ενδεχομένως και να πάρουμε και τεχνογνωσία από την Ευρώπη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις. Να είστε καλά. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω στο κλείσιμο είναι ότι αυτό που είπα και στη διάρκεια της κουβέντας, ότι η πορεία για τη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών των αστικών της συγκοινώνησης Θεσσαλονίκης είναι μία αναστρέψιμη. Ναι, εντάξει, σε αυτό δεν υπάρχει γυρισμός. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει γυρισμός. Αυτό θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή, στήριξη του εγχειρήματος. Εμείς εδώ είμαστε να ακούμε, να βλέπουμε, να παρεμβαίνουμε στη θετική κατεύθυνση. Και ούτως ή άλλως είμαστε και στην τελευταία πράξη. Γιατί θα το λέμε για πολλωστή φορά, αλλά πρέπει και εμείς να το κατανοήσουμε ότι θα έχουμε μετρό. Έτσι είναι, αλήθεια. Αυτό από ανέκδοτο γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη, ναι, γίνεται πράξη και γίνεται με συγκεκριμένο χρονικό και αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποκτάμε ένα δεύτερο μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο θα βοηθήσει και το πρώτο να λειτουργεί καλύτερα. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι είναι ακριβώς, κύριε Τρινή. Και όταν συζητάμε με νυφαλιότητα και όταν συζητάμε με διάθεση να δώσουμε λύσεις και να αφήσουμε επίσης απ' έξω τη μικροκομματική και τη μικροπολιτική, τότε έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Εμείς αυτή την κατεύθυνση. Ή να βλέπουμε φαντάσματα. Και αυτό ισχύει. Και αυτό υπάρχει. Ενδεχομένως. Εμείς πάντως αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και αυτήν θα πάρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μπατζά, ευχαριστώ θερμά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα είπαμε τηλεοπτικά. Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Την παρακολουθούμε παρέα, την παρουσιάζουμε παρέα, γιατί εσείς πρέπει να ενημερώνετε το κοινό. Εμείς απλά δίνουμε το βήμα ώστε ο κόσμος να ξέρει λίγο και τη φιλοσοφία σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Και δεν το λέω γιατί ήρθατε στην δημοτική τηλεόραση και στην εκπομπή, αλλά γιατί από εσάς πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Υποχρέωση και θα ενημερωθεί και σωστά. Υποχρέωση μας. Έτσι το θεωρώ και εγώ. Είμαστε δεκτικοί και στον έλεγχο και στην κριτική, την καλόπιστη και την κακόπιστη βεβαίως την αντιμετωπίζουμε. Όλοι κρίνονται. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπατζά. Να είστε καλά.